Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η προσπάθεια που έχει κάνει η κυβέρνηση των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ, ή μάλλον του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ήταν προσπάθειες υπεράνθρωπες, προσπάθειες πέραν του δεόντος, προσπάθειες τέτοιες που εάν πετύχαν το στόχο τους θα έλυναν το πρόβλημα της νεοπτώχευσης του ελληνικού λαού. Όμως, δυστυχώς, οι θεσμοί, οι δανειστές μας προσπάθησαν να εξαθλιώσουν για μία ακόμα φορά σε τέτοιο βαθμό τη χώρα μας, μην αποδέχοντας τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Η απόφαση η οποία πάρθηκε από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον Πάνο τον Καμένο, την Πέμπτη συγκεκριμένα, σε συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες, ήταν αυτή η οποία υλοποιήθηκε μετά από την ψήφιση στη Βουλή. Δηλαδή πια να δώσουν το θέμα στην κρίση του ελληνικού λαού. Κατεβάζουν τον ελληνικό λαό σε δημοψήφισμα προκειμένου να αποφασίσει εάν θέλουμε τα μέτρα τα οποία προτείνουν οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι δανειστές μας, δηλαδή την αύξηση του ΦΠΑ, μείωση συντάξεων, μείωση μισθών, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, μαζικές απολύσεις του δημοσίου και αύξηση του ΦΠΑ ως προς τα νησιά, μείωση των δαπανών των ενόπλων δυνάμεων, μείωση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και ό,τι χειρότερο μπορούσαν να προτείνουν για ένα κράτος, ένα έθνος όπως η Ελλάδα μας. Αυτά είναι μέτρα απαράδεκτα, είναι μέτρα τα οποία δεν αποδέχτηκαν η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητων Ελλήνων, εκτός από τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, η Νέα Δημοκρατία, το εναπομείναν κόμμα του ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο την κυρία Φόφη Γεννηματά και το νεοσύστατο κόμμα των καναλαρχών και των μεγαλοεργολάβων του κυρίου Θοδωράκη. Αυτά ήταν τα κόμματα τα οποία υπερασπίστηκαν τα μέγιστα της προτάσεις των δανειστών σε τέτοιο βαθμό που έφτασαν στο σημείο να εξευθυλίσουν ακόμα και την πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Το θέμα πέρασε από τη Βουλή, το θέμα υπερψηφίστηκε με 178 ψήφους υπέρ και 120 κατά. Οι δύο πιστεύω που λείπαν για τους 300 ήταν του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, του Βαρουφάκη και του κυρίου Τσαρακαλώτου, οι οποίοι ήταν στη Βουλή στη τελευταία διαπραγμάτευση. Αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα, είναι μια καλή κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης, δίνοντας την εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού και να πάρει την εμπιστοσύνη του λαού την ερχόμενη Κυριακή 5 του μηνός Ιουλίου, προκειμένου να σώσουμε την Ελλάδα μας.